Bene. Καταρχάς είμαι σε καραντίνα στο σπίτι, διότι κάποιος συνάδελφος από τη Βουλγαρία είχε κορονοϊό και με έχουν μέσα για 2 μέρες. Έχουν βάλει αυτό το πράγμα που βάζουν στη μύτη σου 4 φορές. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά εγώ είμαι εντάξει, δεν έχω τίποτα. Απλώς Μπράβο, ελπίζω να Τάσο. είμαστε καλά. Λοιπόν, επίκαιρο πολύ το θέμα σήμερα, Ποιο? Το θέμα λοιπόν, ναι. Το θέμα λοιπόν σήμερα έχει σχέση με την ειμηνόπαυση και πώς αντιμετωπίζεται φυσικά, ενώ με φυσικούς τρόπους αυτό εννοώ, με τη φύση. Και guest star θα είναι η κυρία Μιτσάκου, η οποία έχει εμπειρία στη σχέση με το θέμα και με τα προϊόντα. Οπότε ας ξεκινήσω, γιατί έτσι κι αλλιώς η αρχή έχει να κάνει, επειδή εντάξει, έχουμε και άντρες στο ακροατήριο, στο τι είναι ειμηνόπαυση και τα λοιπά. Άρα, αν αυτό αποφασίσει να δουλέψει, τι είναι λοιπόν η ειμηνόπαυση? Εμφανίζεται λοιπόν στις γυναίκες όταν ο οργανισμός αρχίζει και μειώνει την παραγωγή ορμονών που έχουν σχέση με την αναπαραγωγή, κυρίως ιστρογόνα και τεστοστερόνη. Και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί τη διακοπή της περίοδου και την παραγωγή οαρίων. Και προφανώς η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει και παιδιά. Η ειμηνόπαυση συνήθως εμφανίζεται φυσιολογικά μεταξύ των ετών 45 και 55, συνήθως περισσότερα στα 55, δηλαδή το normal είναι τα 55. Στην Ελλάδα η μέση ηλικία ειμηνόπαυσης είναι τα 51 έτη μετά από έρευνα που έχει γίνει, αλλά 5 στις 10% γυναίκες μπορούν να έχουν πρώιμη ειμηνόπαυση και ακόμα πριν και από τα 40, και μπορούν να ξεκινήσουν αυτά ή 4 μήνες πριν την έναρξη της ειμηνόπαυσης ή ακόμα και 4 χρόνια. Δηλαδή, άρα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μένει σε αυτή τη φάση που λέγεται προ-ειμηνοπαυτική περίοδος, η οποία μπορεί να είναι και 4 χρόνια. Και μετά διαρκεί, αφού έχουμε την ειμηνόπαυση, η οποία διαρκεί 12 μήνες και θα δούμε τους ορισμούς, άλλα 4 χρόνια μετά. Άρα το συνολικό duration, πώς το λένε, της ειμηνόπαυσης είναι κατά μέσο όρο γύρω στα 9 χρόνια, για να το καταλάβουμε. Εντάξει. Τα στάδια λοιπόν είναι η περιεμηνόπαυση, δηλαδή αυτό που έρχεται πριν. Έχει αρχίσει να μειώνονται τα ειστρογόνα και οι τεστοστερόνες και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τον κύκλο. Οπότε έχουμε αρέωση της ορυξίας, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος και πλάτος. Είπαμε ότι μπορεί να διαρκέσει μεταξύ 3 με 4 με 10 χρόνια, αλλά ο μέσος όρος είναι περίπου 3 με 4. Γενικά αρχίζει γύρω στα 48 με 50, αλλά και σε πρώιμη ειμηνόπαυση, όπως είχαμε, μπορεί να είναι κοντά και στο 40. Οφείλεται λοιπόν η πρώιμη ειμηνόπαυση, οφείλεται κυρίως σε κληρονομική προδιάθεση. Αυτό είναι περίπου το 80% των περιπτώσεων. Οπότε, όποια με κυρία έχω συζητήσει και μου έχουν αναφέρει το θέμα ειμηνόπαυση κτλ., πάντα τους τι λέω, κοιτάξτε πώς ήταν η μαμά σας. Σε ποια ηλικία είχε ειμηνόπαυση, τότε περίπου θα έχετε κι εσείς. Λοιπόν, αλλά μπορεί να σχετίζεται με διάφορα αυτοάνοσα, ή το Crohn disease, παραδείγματος χάρη, ή το Hashimoto, πολλές φορές προκαλούν ειμηνόπαυση σε μικρότερες ηλικίες, ή οποιαδήποτε άλλη αρρώστια η οποία μπορεί να προκαλέσει περιορισμό των ιστρογόνων ή αφαίρεση γεννητικών οργάνων κτλ. Εντάξει, αυτά λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουν επίπτωση. Η ειμηνόπαυση λοιπόν είναι μια γυναίκα σε ειμηνόπαυση όταν για 12 συνεχούς μήνες δεν είχε καμία περίοδο. Ωραία, για να το κατανοήσουμε αυτό. Άρα, ειμηνόπαυση δεν λογίζεται εάν κάπου μέσα σε αυτούς τους 12 μήνες έχει οποιαδήποτε περίοδο. Αρχίζει λοιπόν από την τελευταία περίοδο μέχρι δεν έχει άλλη, μέχρι για 12 μήνες. Αυτό λοιπόν είναι ο ορισμός. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν οι οθήκες δεν παράγουν οάρια. Τυπικά και κλινικά αυτό το διάστημα δείχνονται διάφορες ορμονικές εξετάσεις
για να αποκλειστούν άλλοι λόγοι. Διότι αν δεν κοπεί παραδείγματος χάρη η περίοδός σας και δεν είστε σε προχωρημένη ηλικία, θα πρέπει πάρα πολύ να το κοιτάξετε αν υπάρχουν άλλοι λόγοι γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Στάδια λοιπόν της εμμενόπαυσης είναι, λοιπόν περίμενε, πάμε στο επόμενο κομμάτι, είναι λέγεται εγκατεστημένη εμμηνόπαυση στα ιατρικά, αλλά τέλος πάντων συνήθως το λέμε η μετά εμμηνόπαυση εποχή, είναι η περίοδος πλέον των 12 μηνών έλλειψης περίοδου. Έχουμε τα διάφορα συμπτώματα, άρα συνήθως τους 12 μήνες που είναι ο ορισμός που λέμε ότι έχουμε εμμηνόπαυση, συνήθως δεν έχουμε πολλά συμπτώματα ακόμα και ο λόγος ο οποίος είναι αυτός είναι διότι ακόμα ο οργανισμός έχει ορμόνες, έχει στρογγώνα μέσα του, κάνουν πολύ μεγάλο διάστημα να φύγουν από τον οργανισμό. Αυτό πρέπει να το θυμηθείτε, διότι όταν μιλάμε για τη θεραπεία, την κλασική θεραπεία εμμηνόπαυσης που γίνεται με ιστρογόνα, εάν κάποιος πάρει ιστρογόνα, αυτά για να φύγουν μετά από τον οργανισμό κάνουν πάνω από 14 μήνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο οργανισμός δίνει στο σώμα αυτή την περίοδο των 12 μηνών να μπορέσει να προσαρμοστεί. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές δεν προσαρμόζεται και άρα μετά την πάροδο των 12 μηνών έχουμε κυρίως κεφαλαλγίες, εξάψεις, αϊπνίες, εφιδρώσεις, ψυχοσυναισθηματικά αστάθειες, ειδήματα γιατί βασικά συγγνώμη, που έχουν σχέση με κατακράτηση υγρών ούρων και συνήθως έχουμε και αύξηση βάρους. Έχουμε ξηρότητα στον κόλπο που μπορεί να προκαλέσει πολλές διάφορες λοιμώξεις ή ακόμα και σοβαρό πόνο ή και σπασμούς σε αυτό, οπότε πρέπει να το προσέξεις αυτό πάρα πολύ. Ξέχασα, ξηρότητα στον κόλπο, concentrate, δεν το έχω γράψει πουθενά, θα το θυμηθείτε. Εμφανίζεται οστεοπόρωση και προβλήματα στο καρδιαγγειακό σύστημα, οπότε είναι αρκετά τα side effects τα οποία γίνονται. Στις 20 λοιπόν τις 100 των γυναικών στην Ελλάδα, αυτό είναι στατιστικά Ελλάδος, είναι βαριά, στο 60% είναι ήπια, ενώ το 20% των γυναικών δεν έχουν κανένα απολύτως σύμπτωμα. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να γίνονται εξετάσεις, τις οποίες θα τις δούμε σε λίγο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε γενικά, δεν είναι μόνο αυτά που είπαμε, δηλαδή εξάψεις, και ούτω καθεξής, έχουμε και απώλειες αυτό που λέμε εξωτερικού τύπου, δηλαδή αλλοπεκίαση στα μαλλιά, απώλεια ελαστικότητας και ελέπτυση του δέρματος, με αποτέλεσμα να γίνονται πολύ εύκολα τραυματισμοί, να μειωθεί η στιβαρότητα των μαστών, ωραία, και βέβαια μπορεί να έχουμε και ακράτεια, ούρων ή πολλές φορές να έχουμε ορολιμώξεις σε αυτά που έχουμε πει παραπάνω. Τα υπόλοιπα τα έχουμε πει περίπου. Ωραία. Άρα θα ήθελα τώρα να περάσω στην Κωνσταντίνα, καταπληκτική από τον Άφλιο, Way to Κωνσταντίνα. Ναι, μπράβο. Κωνσταντίνα, έλα. Ναι. Καλησπέρα. Σ' ακούω καλά ή εγώ ακούω με διακοπές? Κωνσταντίνα, κάπου να βρεις λίγο, να κάτσεις σταθερά, να είσαι κοντά στο ρούτερ, γιατί δεν ακούγεις. Καλησπέρα σε όλη την ομάδα. Με ακούτε? Τώρα λίγο καλύτερα. Τώρα μετακομίζω. Με ακούτε τώρα? Λοιπόν, Τάσο μου. Ναι. Σου δίνω συγχαρητήρια γιατί αυτά που είπες είναι όλα ακριβώς οι μελέτες, Αλέξη μου, αρχισήματα με την έμεινο ρίση. Τότε λοιπόν πιάσανε πόνοι κόκαλα μέχρι και το δέρμα. Νοσηλεύτηκα στο Υγεία 18 μέρες. Με ψάχνανε για δερματομειοσίτιδα. Τελικά δεν βρήκαν, ενώ είχα κάνει όλες τις ορμονικές εδώ. Έφυγα, πήγα στο Wiesbaden, σε μία κλινική και εκεί με κολπικό αφέξιμα βρήκαν τρομερή έλλειψη προγεστερόνης.
Ναι. Έκανα τη θεραπεία, ο κύκλος ερχότανε, χανότανε, ερχότανε, αλλά στα τέλος, στα 43 χρονών, μαχαίρι, κόπηκε. Τότε άρχισαν και τα προβλήματα. Εφιδρώσεις, ζαλάδες, νευρικότητα. Μετά που έκανα τις εξετάσεις, είχε αρχίσει, παρόλο που είχα τα κλειά μου, να έχω οστεοπενία σε μεγάλο βαθμό. Και πήγαινα για οστεοπόρος, που συνήθως τα άτομα που έχουν κάποια κιλά δεν μπαίνουν εύκολα σε οστεοπόρος. Εγώ λοιπόν ήμουν σε αυτό το στάδιο. Κουράστηκα να παίρνω. Φτάνει να σου πω ότι όταν μπήκα πια στην ΕΛΕΡ και άκουσα όλα τα προϊόντα μας, πήρα τα Woman Fito και φυσικά όλα τα προϊόντα, αλόες και τα πάντα, γιατί είχα να αντιμετωπίσω αρκετά προβλήματα και σε πληροφορώ ότι σταμάτησε να ανεβαίνει η οστεοπενία, δεν έγινε ποτέ οστεοπόρωση. Είμαι στα καλύτερα επίπεδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αυτό που έχω να πω σε όλες τις γυναίκες που μας ακούνε, Τάσο, όταν κάνουν ορμονικό έλεγχο, να πάνε να κάνουν και ενδοκολπικά. Στάσου, δεν σε ακούσαμε στο τελευταίο. Το πιο σημαντικό τι να κάνουν, χάθηκε. Γιατί πολλές... Κωνσταντίνα μου, να σε διακόψω λιγάκι. Κωνσταντίνα, μ' ακούς. Κωνσταντίνα. Όσο για την ξύ... Κωνσταντίνα, μ' ακούς. Ναι. Ναι, σας ακούω, Γιάννη. Ξαναπες λίγο από το σημαντικό είναι, γιατί κόβεσαι. Και τις γυναίκες να κάνουν κάτι, είπες, το και κόβεσαι. Το σημαντικό είναι να κάνουν και ενδοκολπικό έλεγχο ορμονικό. Γιατί πολλές φορές το αίμα δεν ανοιχνεύεται. Ναι, επειδή είναι υποστηρωμένο. Ακριβώς. Ναι. Όσο για την ξηρότητα του κόλπου Τάσου μου, έχουμε να την αντιμετωπίσουμε πλέον. Emergency spray και concentrate. Η λύση. Αυτά, Τάσο μου, είχα να πω. Okay, ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Σ' ακούμε. Φιλάκια σε όλους, σας ακούω. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε. Yeah. Να πούμε, Τάσο, μια εμπειρία. Θυμάσαι το γυναικολόγο που είχε έρθει σε ένα open που κάναμε? Τι θυμάσαι αυτή τη, που είπε για την concentrate που έβαζε για ξηρότητα κόλπου σε 3-4 περιπτώσεις? Δεν πίστευε. Ναι. Και ήρθε να γνωρίσει ποια εταιρεία είναι αυτή. Το θυμάσαι? Αυτό ναι, γιατί είχε και επίσης αυτές τις περιπτώσεις που είχε, είχαν με βαριές ουρολοιμώξεις. Παθαίνανε συνεχείς ουρολοιμώξεις και σπασμούς στον κόλπο με αρκετό, πώς το λένε, πόνο. Και του το πρότεινε μία από τις θεράπευε, λέει, σε πειράζει να αυτό. Και από εκεί είδε ότι ήταν πολύ καλό, ναι. Και θυμάμαι, είχε πει μια λεπτομέρεια ότι έπαιρνε μία ένεση χωρίς τη σύριγγα μπροστά, σωστά, μία... Ναι. Και έβαζε 4 με 5 ml, το τράβαγε και το βάζε μέσα. Ναι, κατευθείαν, ναι. Μα έτσι κι αλλιώς αυτό λέμε και για μύκητες, για μύκητες στον κόλπο. Η απάντηση είναι τέτοιο. Ιατρικές εξετάσεις κατά την μενόπαυση. Μαστογραφία, να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Τεστ Παπενικολάου, μια φορά το χρόνο έως και τα 65 έτη, συγγνώμη. Εάν δεν έχετε παθολογικό τεστ, μπορείτε να το κάνετε πιο συχνά. Μέτρηση οστικής πυκνότητας, από τα 50 μέχρι τα 60 με 65, γίνεται στην σπονδυλική στήλη. Γιατί εκεί είναι πολύ ευαίσθητη η υπερσπονδυλική μας στήλη στην έλλειψη στρογγώνων. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος που είναι πιο ηλικιωμένος αρχίζει και καμπουριάζει. Εντάξει. Και άνω των 65 ετών γίνεται στο ισχύο. Αν είναι απόλυτα φυσιολογική, μπορείτε να το κάνετε κάθε 2-3 χρόνια. Εάν όμως έχετε οποιοδήποτε θέμα, έστω και ελάχιστο, πρέπει να το κάνετε κάθε χρόνο, γιατί έχει δοθεί ότι η οστική πυκνότητα γενικά ξεκινάει να πέφτει σιγά σιγά και μετά ξαφνικά έχει ένα απότομο ταχύτητα, ιδίως γύρω στα 70 έτη. Ωραία.
και διακολπικό υπεροχογράφημα μήτρας και οθικών. Μια φορά τον χρόνο για τον έλεγχο των οθικών και του Δημήτριου. Μήπως έχετε καμιά υπερπλασία ή οτιδήποτε άλλα, διότι δυστυχώς η εμμηνόπευση και η λήψη οστρογόνων προκαλεί πολλά από αυτές τις παθολογίες. Και ακούσατε και την Κωνσταντίνα, η οποία είπε είναι πολλά για την υποτεστοστερόνη, υποϊστρογόνο που λέγεται αλλιώς, γιατί αυτό δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στην γεννητική χώρα. Η ιατρική λοιπόν θεραπεία της εμμηνόπευσης, το νούμερο ένα το οποίο χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή είναι θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης με ιστρογόνα. Τώρα, το υποκατάστατα ιστρογόνων έχει γίνει από τις μόδες, είναι πολύ πιο διαδεδομένο πλέον τη τελευταία δεκαετία, αλλά στην πραγματικότητα περισσότερες θεραπείες γίνονται με ιστρογόνα και ο λόγος είναι πολύ απλός, διότι για να φτάσει κάποιος σε αυτό το στάδιο είναι σε αυτό το 20% των γυναικών που έχουν πολύ βαριές δυσλειτουργίες σε σχέση με την εμμηνόπαυση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, σας είπα και πριν, τα ιστρογόνα που κάνουν περίπου 14 μήνες αφήνουν τον οργανισμό έχουν πάρα πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες, δηλαδή μπορούν να κάνουν καρκινογέννηση στο μαστό, πολλά καρκινογενειακά επεισόδια, θρομβώσεις στο αίμα και τέτοια. Και γι' αυτό η επιστήμη προσπαθεί να δώσει κατάσταση. Βέβαια δεν έχουν το ίδιο. Δεν είναι ακόμα, παρότι έχουν περάσει μια δεκαετία χρήσης των, γενικά δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο θα έπρεπε να είναι. Μετά έχουμε θεραπείες οστεοπόρωσης, με τα γνωστά μας και αυτό το ξέρω στο slide, γλυκοζαμίνες και τέτοια, και αντικαταθληπτικά, γιατί θα θέσετε πολλοί κόσμος. Αυτές λοιπόν είναι γενικά αυτό που χρησιμοποιείτε. Αρχικά λοιπόν τι πρέπει εσείς να κάνετε. Αρχίζει η εμμηνόπευση, τι πρέπει να κάνετε. Νούμερο 1, μισή ώρα άσκηση κάθε μέρα. Νούμερο 2, να κόψεις τον καφέ. Την καφέινη μάλλον. Νούμερο 3, να κόψεις το τσιγάρο. Αρκεί να με ακούει και η Κωνσταντίνα. Επίσης, θα πρέπει να τρώτε πιο υγιεινά. Τώρα, ο λόγος γιατί έχω βάλει τον body mission και θα σας πω γιατί, είναι ότι γενικά συμβουλεύει η ιατρική να χρησιμοποιήσετε, να τρώτε δηλαδή, περισσότερη πρωτεΐνη. Ο λόγος αυτός είναι γιατί η πρωτεΐνη, όπως ξέρετε, χρησιμοποιείται από τον οργανισμό μας για να δημιουργήσει μυ. Η ύπαρξη μυ γενικά, σε μεγαλύτερο ποσοστό από το λίπος, δίνει ένα καλύτερο μεταβολισμό στον οργανισμό και αυτό που γίνεται είναι πολύ πιο ήπια τα φαινόμενα της εμμηνόπαυσης. Το δεύτερο είναι η χρήση γαλακτοκομικών σε γενικές γραμμές. Αλλά όσοι έχετε κάνει body mission και σας αρέσουν τα γλυκά, τα figure active, αυτά διαλύονται μέσα σε γάλα. Ωραία. Επίσης οι μπάρες είναι έτσι φτιαγμένες ώστε να είναι πρωτεϊνούχες και να δίνουν δύναμη στον οργανισμό. Άρα βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι της υγιεινής, ας το πούμε, διατροφής. Υπάρχει λοιπόν όμως φυσικός τρόπος αντιμετώπισης επιδημάτων της εμμηνόπαυσης. Και η απάντηση σε εμάς είναι ένα και μοναδικό Women Fit Active. Είναι η επιστημονική πρόταση της ΕΛΕΡ για το θέμα της κλιμακτήριου. Περιέχει ασβέστιο και βιταμίνη D3 στο ίδιο σκεύασμα, γιατί αυτό που συνήθως γίνεται με τους γιατρούς είναι ότι θα δίνουν ξεχωριστό σκεύασμα για το ασβέστιο, ξεχωριστό σκεύασμα για τη βιταμίνη D3, ξεχωριστό σκεύασμα για την ορμονοθεραπεία ή το υποκατάστατο της ορμονοθεραπείας. Οπότε αυτά είναι τον ιστρογόνο, συγγνώμη. Αυτά λοιπόν είναι όλα μαζί. Βοηθούν λοιπόν στην καταπολέμηση της οστεοπόρωσης. Υπάρχει το φυσικό αποκατάσταση οστρογόνων που είναι το εκχύλισμα κόκκινου τριφυλιού, το οποίο βασικά αυτό χρησιμοποιείται παγκοσμίως πλέον σαν το καλύτερο αντικατάστατο έναντι του φυσικού, του τεχνητού, ας το πούμε, ιστρογόνου. Και η δοσολογία είναι ένα χάπι 3 φορές την ημέρα με λίγο υγρό. Η Κωνσταντίνα λοιπόν μας είπε ότι πραγματικά είχε τρομακτική βελτίωση με τη χρήση του Women Fit Active και μην ξεχνάτε ότι ήταν με μεταεμμηνόπαυση για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και όπως ακούσατε με πάρα πολύ με προβλήματα τα οποία είχε. Εδώ είναι με την Αναστασία και τον άντρα της, του Γιάννη. Αλλά υπάρχει
άλλη είδος χρήση για το Women Fit to Active. Η απάντηση είναι ναι, είναι για τον ερεθισμένο προστάτη ή αρχές προστατήτιδας. Και ο λόγος είναι ότι οι θεραπείες οι οποίες γίνονται είναι, γίνονται ξανά με ιστρογόνα. Για να μπορέσεις δηλαδή να ελαττώσουμε με ιστρογόνα που δίνουμε στον άντρα, καταφέρνουμε και ξεφυσκώνουμε, ας το πούμε έτσι, τον προστάτη, ας το πούμε έτσι. Ωραία. Άρα το Women to Active κάνει ακριβώς αυτό το πρόγραμμα με πολύ φυσικό τρόπο. Άρα προτείνουμε την ίδια λύση και για τον προστάτη. Υπάρχει μια που λέμε για τους άντρες αντρική εμεινόπαυση, τι θα τα έχετε όλες τις γυναίκες. Οι απόψεις γενικά διαφέρουν. Η κύρια άποψη για την αντρική εμεινόπαυση που λέγεται υπογονατισμός στα ελληνικά, δεν το ξανακούσα και εγώ αγγλικά χρησιμοποιώ, οπότε... Λοιπόν, έχει να κάνει με τη μείωση της τεστοστερόνης στον οργανισμό. Αυτό έχει διάφορες τις λειτουργίες τύπου γεννησιακού. Δεν έχουμε αισθήσεις, δεν έχουμε όρεξη, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Και εμφανίζεται σε άντρες μεταξύ 40 και 79 ετών, συνήθως γύρω στα 55. Προκαλεί λοιπόν κατάθλιψη, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, παχυσαρκία και πολλές φορές υπερπλασία του προστάτη. Τώρα, το θέμα είναι ότι τσακώνονται όλοι. Τι, αν αυτό υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν ξέρω τι. Το 1980 είχε γίνει μια έρευνα και είχαν πει ότι το 2% του ερωτικού πληθυσμού πάσχει από αυτό. Αλλά τώρα πλέον, μετά από το British Medical Council που είπε ότι πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε με ενδρική εμεινόπαυση και ότι πρέπει σε αυτό να περιλαμβάνει και η υπερπλασία του προστάτη, η οποία βασικά προκαλείται από τη μείωση της τεστοστερόνης που υπάρχει στον οργανισμό. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι πλέον 12%. Είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό, το οποίο βασικά έτσι πρέπει να προσέχουν. Εκεί λοιπόν, πέρα, αν έχουμε προστάτη, είπαμε προστατήτιδα, χρησιμοποιούμε το Vitamin to Active, εκείνο όπως μου βοηθάει σε σχέση με τις ξελικές δυσλειτουργίες, την παχυσαρκία, γενικά την αντικατάθλιψη, είναι προφανώς το κολόστρον, τα χάπια. Ωραία. Τι άλλο μπορούμε να πάρουμε ώστε να βοηθήσουμε στην εμεινόπαυση? Καταρχάς, ένα από τα κύρια πράγματα το οποίο έχουμε στη φαρέτρα μας για το γυναικείο πληθυσμό, αλλά και για τους αθλητές, αλλά τώρα ας πούμε για τη γυναική, είναι το ProBalance. Τα ProBalance λοιπόν έχουν όλα τα μέταλλα και τα γνωστικεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή υγεία του οργανισμού μας. Είναι τα βασικά κομμάτια των οστών και των δοντιών. Έχουν βασικότατο ρόλο στη διατήρηση του φυσιολογικού καρδιακού παλμού, φροντίζουν εξωσφαστική ισορροπία, δηλαδή βασικά αυτό που λέει ο ποιητής εδώ είναι ότι την ισορροπία του νερού μέσα στον οργανισμό μας, οπότε βασικά φροντίζει ώστε να μην έχουμε, ιδίως που έχετε εσείς γυναίκες και ιδίως στην εμεινόπαυση, κατακρατήσεις νερού, βοηθούν στον κυταρικό μεταβολισμό και ρυθμίζουν την κυταρική δραστηριότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εμποδίζει α, στο να παχύνουμε. Δεύτερο, βοηθάει στο να έχουμε ενέργεια. Άμα έχουμε ενέργεια, έχουμε και διάθεση. Άρα, ένα από τα λοιπόν πράγματα που γίνονται στην εμεινόπαυση είναι ότι ο κόσμος κουράζεται πολύ πιο εύκολα, δεν έχει αντοχές, έχει κατάθλιψη. Λοιπόν, αυξάνοντας το μεταβολισμό, αυτά λειτουργούν σαν happy pill εναντί αυτού. Και κατά τη διάρκεια της δίαιτας, βοηθούν βέβαια στην απώλεια του βάρους και συμβάλλουν στην εξάλληψη της κυταρίτιδας. Το άλλο το οποίο έχουμε, ένα καταπληκτικό προϊόν, πραγματικά καταπληκτικό προϊόν, εγώ και πριν είμαι στην Ελλάδα ήμουν πάρα υπέρ των φυσικών βιταμινών, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει πολύ διαδεδομένο, αλλά η ΕΛΕΡ το έχει, που είναι για όλη την οικογένεια και όλες τις ηλικίες, από 21 διαφορετικά λαχανικά και φρούτα, με σχεδόν 100% όλων των βιταμινών το οποίο απαιτούνται από τον οργανισμό, σε πολλές περιπτώσεις 200% όπως είναι στη βιταμίνη D και στη C. Άρα έχει όλες τις βιταμίνες τις οποίες χρειάζεται ο οργανισμός για να ανταπεξέλθει στην εμεινόπαυση και για να διατηρήσουμε επίσης την καλή μας τη διάθεση. Είναι λοιπόν ένα φυσικό αντικαταθλιπτικό. Εδώ είχε ένα slide το οποίο δεν ξέρω γιατί εξαφανίστηκε, κάτι το έχω κάνει. Ήταν το slide που είχε τα Freedom την Aloe και τις Freedom τις κάψουλες, ιδίως για τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από οστεοπόρωση. Ξέρουμε έτσι κι αλλιώς, εάν πάτε σε οποιοδήποτε γιατρό και τους ζητήσετε
να πάρετε κάτι για την οστεοπονία στο πόρσι, θα σας δώσει χάπια, τα οποία έχουν μέσα γλυκοζαμίνη, θεϊκή χοντριτίνη, θα σας δώσει άλλα χάπια που έχουν μέσα ασβέστιο, θα σας δώσει κάποια άλλα χάπια ίσως που έχουν βιταμίνη ε, μαγνήσιο, για να, sorry, μαγνήσιο να πω, για να βοηθηθεί να είναι εναντίον της οστεοπόρεσης. Τα χάπια Freedom τα έχουν όλα αυτά μαζί σε ένα σκεύασμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και απορροφήσιμο σκεύασμα. Δηλαδή είναι η διάταξη των στοιχείων τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτό, είναι ευκολοχώνευτα και απορροφήσιμα από τον οργανισμό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν λοιπόν το συνδυάσουμε με τη Freedom, το πόσιμο το οποίο έχει μέσα κολαγόνο, το οποίο μαζί με την αλόη κάνει τον οργανισμό να παράγει το δικό του, και με το ξαναμάν, εντάξει, να παράγει το δικό του, τα δικά του στοιχεία, τα οποία, με τα οποία μπορεί να επαναδιορθώσει τον οργανισμό, να γίνεται νεότερες βασικά, αυτό είναι σε γραμμή, και επίσης να μειώσει τις πολλές φλεγμονές οι οποίες συμβαίνουν σε αυτή τη διάρκεια. Τώρα, τελευταία είπαμε για το Body Mission, οι μπάρες, το ρόφημα πρωτεΐνης, το ProBalance και ένα σκασμό που λέω βιταμινών και χνοστικίων τα οποία περιέχονται, πραγματικά βοηθάει, διότι έχουμε πει ότι μηνόπιση συνήθως ο κόσμος παίρνει κιλά, άρα βοηθάει να βοηθάμε τον οργανισμό μας να μην παίρνει κιλά, αντικαθιστώντας ορισμένα γεύματα με αυτά και ο συνδυασμός που έχουν αυτά είναι ο σωστός, έτσι ώστε ο οργανισμός να έχει όλα τα χνηστοιχεία που χρειάζεται, ώστε να μην του λείψει τίποτα. Λοιπόν, και κανονικά, γιατί έχω κάνει, λάθος, κάτι έκανα, το διέλυσα όλα, και έχω βάλει αυτό τελευταίο, sorry, δεν κάνει sharing. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.